Καλησπέρα σε όλους. Μία πολύ μικρή διόρθωση, είμαι υποψήφιος στον κεντρικό τομέα. Εδώ δεν ήρθα να μιλήσω ούτε με την ιδιότητα του καθηγητή, ούτε με την ιδιότητα του υποψηφίου, αλλά με την ιδιότητα ενός πολίτη που ενδιαφέρεται για περιβαλλοντικά ζητήματα και θέλει να δει με πολιτική ματιά τα πράγματα που συμβαίνουν. Ειδικότερα, θέλω να μιλήσω για ένα ζήτημα που αναφέρθηκε δύο φορές ήδη σήμερα και είναι αυτό της περιβαλλοντικής ευθύνης των εταιριών. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα για το πώς μία αρχικώς πάρα πολύ έτσι δίκαιη στο αυτή ενός καλοπροαίρετου ακροατή, μια δίκαιη αρχή μπορεί να εξελιχθεί μέσα στο καπιταλιστικό πλαίσιο σε έναν απόλυτο παραλογισμό. Καταρχάς, η έννοια της περιβαλλοντικής ευθύνης των εταιριών εισάγεται στην Ελλάδα το 2004 με την Οδηγία 35 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τότε ήθελε, και εξακολουθεί δηλαδή να λέει ότι θέλει, να εναρμονίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν και μερικές φορές και προλαμβάνονταν οι περιβαλλοντικές ζημιές που προκαλούσαν οι επιχειρήσεις. Όριζε μάλιστα η οδηγία τι είναι η ζημιά. Για την ακρίβεια όριζε τις περιοχές που την ενδιέφεραν, δηλαδή το έδαφος, τα ύδατα, υπέργεια και υπόγεια, τους οικότοπους και τα προστατευόμενα είδη, και περιελάμβανε κάθε δραστηριότητα που μπορούσε να έχει περιβαλλοντική επιβάρυνση σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων και της εκπομπής ρήπων στην ατμόσφαιρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ύδατα, εδάφη κλπ. Όλα αυτά έγιναν εθνικές νομοθεσίες. Στην Ελλάδα έγιναν για πρώτη φορά με το Προεδρικό Διάταγμα 148 του 2009 και ακολούθησε μία ολόκληρη σειρά από νόμους, διατάξεις, προεδρικά διατάγματα, κοινές υπουργικές αποφάσεις κλπ. Ακόμη το κουβάρι δεν έχει ξετυλιχθεί. Πίσω λοιπόν από αυτήν την νομοθεσία υπήρχε μία έννοια που ακούστηκε πριν εδώ και ακούγεται δίκαιη και λογική. Ο ρυπαίνων πληρώνει. Για την ακρίβεια, η ρυπαίνουσα εταιρεία πληρώνει. Μάλιστα, η νομοθεσία ξεκαθάριζε και ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, οι ενεργειακές βιομηχανίες, οι χημικές βιομηχανίες, η διαχείριση αποβλήτων, τυροκομεία, γαλακτοκομικά, ελαιοτριβία, η μεταλλουργία, εξόρυξη, επεξεργασία κλπ. Χαρτί, χαρτοπολτός, όλα αυτά και η διάθεση αποβλήτων προφανώς και η διαχείρισή τους. Και αυτές ήταν μέσα. Ο νόμος λέει, διαβάζω ακριβώς από τον ελληνικό νόμο, όταν μια εταιρεία προκαλεί περιβαλλοντική ζημία, ευθύνεται για αυτήν και πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα πρόληψης ή αποκατάστασης και να επομισθεί όλες τις σχετικές δαπάνες. Ακούγεται εξαιρετικά δίκαιο σε πρώτη ανάγνωση. Όμως, στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι και στην πραγματικότητα βοηθάει ιδιαίτερως το κεφάλαιο και θα δούμε πώς. Τι γίνεται λοιπόν. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να εντοπίσουμε τον ρυπαίνοντα, τη ρυπαίνουσα βιομηχανία. Τι σημαίνει να εντοπίσουμε. Ο νόμος λέει, ξαναδιαβάζω από τον νόμο, για να πληρώσει λοιπόν αυτή η επιχείρηση πρέπει να υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της δραστηριότητας της προκληθήσας ζημίας και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Και μάλιστα για την περίπτωση των οικοτόπων και των προστατευόμενων ειδών πρέπει να αποδειχθεί ότι η εταιρεία έχει ενεργήσει εκδόλου ή εξαμελίας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Ότι για να βάλουμε μια εταιρεία να πληρώσει ή πρέπει να τη συλλάβουμε να ρυπαίνει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή κάποιος επιθεωρητής να δει το απόβλητο να πηγαίνει στο ποτάμι, ή θα πρέπει να αποδείξουμε δικαστικά ότι ο ρήπος που εντοπίσαμε στο ποτάμι προέρχεται από τη βιομηχανία τάδε. Το δεύτερο είναι πρακτικώς ανέφικτο, διότι πάντοτε υπάρχουν παράθυρα, νόμοι και τα λοιπά, και επιπλέον είναι και λίγο πολύ, όχι και πολύ χρήσιμο από περιβαλλοντική σκοπιά, γιατί
οι χρόνοι που κινείται η δικαιοσύνη είναι πολύ διαφορετικοί από τους χρόνους που κινείται το φαινόμενο στη φύση. Άρα, πολύ πιθανόν όταν θα καταδικαστεί να μην έχει κανένα νόημα να πληρώσει κάτι. Θα έχει γίνει καταστροφή. Βεβαίως, δεν αρκεί αυτό. Υπάρχουν και εξαιρέσεις στις περιπτώσεις που μία από τις εμπίπτουσες δραστηριότητες πρέπει να πληρώσει. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις αυτές? Όταν, ξαναδιαβάζω από τον νόμο, όταν η περιβαλλοντική ζημία οφείλεται σε φυσικό φαινόμενο εξαιρετικό και αναπότρεπτου χαρακτήρα. Σεισμοί, πλημμύρες κλπ. Δηλαδή, εάν στην πλημμύρα της Μάδρας μία χρωματουργία έφυγαν από την αποθήκη της και μερικοί τόνοι ή μερικές εκατοντάδες κιλά χρώματα και πήγανε μαζί με τα υπόλοιπα, με την υπόλοιπη λάσπη, καταλήξανε στο κόλπο της Ελευσίνας, αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία, δεν θα πληρώσει τίποτα, γι' αυτό δεν περιλαμβάνεται στον νόμο. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι εξαιρούνται και οτιδήποτε αφορά την εθνική ασφάλεια και την διεθνή, και πώς το λέει ακριβώς, την εθνική άμυνα και τη διεθνή ασφάλεια. Πράγμα το οποίο είναι επίσης θολό, δεν ξεκαθαρίζεται, θα δούμε παρακάτω στο παράδειγμα τι γίνεται. Έχοντας λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο, ας αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά τι πληρώνει αυτός που εν τέλει θα τον συλλάβουμε να ρυπαίνει ή θα αποδείξουμε στο δικαστήριο ότι αυτός ήταν που ρύπανε. Πληρώνει λοιπόν τα μέτρα, διαβάζω πάντα από τον νόμο, γι' αυτό βλέπετε και κοιτάω κάτω. Λοιπόν, πληρώνει τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης αποκατάστασης ή το αναλαμβάνει η περιφέρεια και τον χρεώνει. Επίσης επιτρέπεται εκτός από την περιφέρεια ή τον ίδιο τον ιδιώτη να το κάνουν ιδιώτες που επιδικάζεται σε αυτούς ένομο συμφέρον και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση, αν και όποτε γίνει, γίνεται με ιδιωτικό τρόπο. Υπάρχουν εταιρείες συμβούλων που αφορούν στο πώς θα γίνει η απορρίπανση. Υπάρχουν εταιρείες που ειδικεύονται στην απορρίπανση. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν το αναλάβει η περιφέρεια, είναι χώρος για ιδιωτικές business αυτό. Τώρα, πώς πληρώνει αυτή η εταιρεία, πώς πληρώνει? Επειδή ο νόμος λέει ότι πρέπει να υποχρεωθεί να πληρώσει ή να υποχρεωθεί να δώσει το κόστος στην περιφέρεια, αυτό το υποχρεωθεί είναι λίγο προβληματικό από νομική άποψη. Έχουν φτιάξει λοιπόν περιβαλλοντική ασφάλιση. Οι εταιρείες λοιπόν οφείλουν, που εμπίπτουν σε αυτό το νόμο, που έχουν δραστηριότητα που εμπίπτουν σε αυτό το νόμο, να ασφαλίζονται περιβαλλοντικά. Και επειδή αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, δεν είναι υποχρεωμένες όλες να το κάνουν. Πολλές λένε ότι εγώ δεν έχω, είμαι άριστος, δεν δίνω τίποτα στο περιβάλλον, δεν ασφαλίζομαι. Έχουν φτιάξει και ένα κουμπαρά που ονομάζεται Ταμείο για την Προστασία του Περιβάλλοντος από τις ζημιές που οφείλονται σε βιομηχανικές δραστηριότητες, ο οποίος κουμπαράς χρηματοδοτείται από το δημόσιο και καλύπτει τις περιπτώσεις ανασφάλιστων εταιριών σε αυτό το ζήτημα. Επιπλέον, σε αυτό το σημείο το νομικό έχουν προσθέσει και ένα καρότο που λέει ότι οι εταιρείες που δεν έχουν αποδεδειγμένα περιβαλλοντική επιβάρυνση, παρόλο που η δραστηριότητά τους επίπτει στον νόμο, θα τους κάνουμε και μία φοροελάφρυνση, η οποία παζαρεύεται κάθε φορά, δεν είναι συγκεκριμένη. Ωραία, για να δούμε λίγο λοιπόν με ένα παράδειγμα πώς εφαρμόστηκε αυτό το πράγμα στην πράξη. Αναφέρομαι, ξανακούστηκε σήμερα εδώ, αναφέρομαι στην φωτιά που έγινε τον Ιούνιο του 2015 στον Ασπρόπυργο και διαβάζω επιλέξει δημοσίευμα της Καθημερινής, αστικός τύπος, δεν είναι κάποιος εναντίον του κεφαλαίου αυτός που τα γράφει, ρεπορτάζ του Τάσου Τέλογλου. Διαβάζω επιλέξει. Στις 6 Ιουνίου του 2015, ένα εργοστάσιο διαλογής απορριμμάτων της Εταιρείας Γενικής Ανακύκλωσης
Στον Ασπρόπυργο παίρνει φωτιά, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην περιοχή, καθώς τα απορρίμματα, μεταξύ των οποίων τόνοι πλαστικού, καίγονται επί μέρες παράγοντας διοξίνες. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος κάνουν έλεγχο στις εγκαταστάσεις και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ναι μεν διενεργούσε νόμιμη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση μη επικίνδυνων απορριμμάτων, ναι μεν διέθετε τις απαιτούμενες τεχνικές μελέτες, εγκρίσεις και άδειες, αλλά δεν είχε προχωρήσει στη λήψη και τήρηση των ελαχίστων απαιτούμενων μέτρων, όρων, περιορισμών και προδιαγραφών για τη διαχείριση. Επίσης, η εταιρεία δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας και δημιούργησε με αυτόν τον τρόπο έναν χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων κατά παράβαση του άρθρου 12 κτλ. Προσοχή τώρα. Πάλι στο δημοσίευμα. Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είχε ασφαλιστεί για φωτιά να μην πληρώσει την αποζημίωση. Ενώ, επειδή ήταν αδειοδοτημένη και με όλα τα χαρτιά της εντάξει, δεν είχε περιβαλλοντική ασφάλιση. Η ασφαλιστική εταιρεία, λοιπόν, επικαλείται ελλείψεις στο σχέδιο πυρόσβεσης για να μην αποζημιώσει την επιχείρηση. Η επιχείρηση δηλώνει αδυναμία να καλύψει τις ζημιές και προσοχή εδώ, το αδιέξοδο είχε διαφανεί αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς και έτσι η τότε ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ήταν επιλαφαζάνη αυτό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αποφάσισε στις 14 Ιουλίου 2015, ένα μήνα μετά τη φωτιά, να διατεθούν 5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια, ώστε να εκπονήσει μελέτη, δεν λέει ποιος το ρεπορτάζ, υποθέτω κάποιος που το ανέθεσε, κάποια εταιρεία που το ανέθεσε η περιφέρεια να το κάνει, για την αξιολόγηση και εν τέλει για την απομάκρυνση των αποβλήτων, τα οποία κανιβαλίζονται από τους περίοικους και με τη συνδρομή της φωτιάς κτλ. Και αυτό ξαναλέω, είναι ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στις 13/18. Και στις 23/19, δηλαδή μερικές μέρες πριν, υπάρχει ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής, όπου ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης δηλώνει με χαρά και καμάρι την έναρξη, διαβάζω επιλέξει τη δήλωσή του, την έναρξη της διαδικασίας απόσυρσης 50.000 τόνων καμένων υλικών που προήλθαν από την πυρκαγιά της 6 Ιουνίου 2015. 4 χρόνια μετά. Σχεδόν. Και τώρα μπαίνουν κάποια σοβαρά ερωτήματα. Ερώτημα πρώτον, ποιος επομίστηκε το περιβαλλοντικό κόστος που προήλθε αυτά τα 3,5 χρόνια. Ποιος ανέπνευσε τις διοξίνες, ποιος ήπια το νερό που σίγουρα είχε μολυνθεί, ποιος το υπομίστηκε αυτό το κόστος, η εταιρεία, η ασφαλιστική, η τράπεζα, ποιος. Σε χρήμα τώρα, ποιος επομίστηκε το κόστος των 5 εκατομμυρίων που αποδεδειγμένα έδωσε η περιφέρεια. Ποιος επομίζεται το κόστος τώρα της αποκομιδής των καμένων. Ποιος θα πληρώνει αυτά. Η ασφαλιστική εταιρεία, η γενική ανακύκλωση, η ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει δηλώσει αδυναμία, κάποια τράπεζα, οι Έλληνες φορολογούμενοι, δεν ξέρω. Τώρα θα πει κάποιος ότι εντάξει, αυτά Ελλάδα είμαστε, έτσι γίνονται αυτά εδώ πέρα, στην Ευρώπη δεν είναι έτσι. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό γιατί αυτή καθεαυτή η οδηγία και η αντίστοιχη νομοθεσία αξίζει να τη δούμε θεωρητικά, δηλαδή να δούμε τι πραγματικά λέει, ανεξαρτήτως από τον τρόπο που εφαρμόζεται. Λοιπόν, καταρχήν, η λογική του ότι ο ρυπαίνων πληρώνει, στο δικό μου το μυαλό μεταφράζεται ότι ο επιχειρηματίας άνθρωπος έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στο περιβάλλον ελεύθερα, να του κάνει ό,τι θέλει αρκεί να πληρώσει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μία αντίληψη που στη δική μου τη ματιά είναι βαθιά ανήθικη, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι μέρος ενός οικοσυστήματος και οφείλει να προσαρμόζεται σε αυτό και να λειτουργεί σε συνέργεια με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος. Δεν είναι λογικό, επειδή κάποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε ένα περιβάλλον. Δεύτερον, αντικειμενικά ευνοεί το μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή τις εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ευκολότερα από αυτές που δεν έχουν. Επίσης, η αντιστοίχηση της περιβαλλοντικής βλάβης σε χρήμα, η αποτίμησή της σε χρήμα, είναι προβληματική από την
από την σύλληψή της ως ιδέα. Κυρίως επειδή η λογική της νομοθεσίας είναι πόσο κοστίζει αυτή η περιβαλλοντική βλάβη, όσο κοστίζει η αποκατάστασή της. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν περιβαλλοντικές βλάβες οι οποίες είναι αναντίστρεπτες. Όταν η 14η εταιρεία, ξέρω εγώ, η 18η εταιρεία στο Λαρισαϊκό κάμπο έφτασε σε βάθος τέτοιο που τα φυτοφάρμακά της μόλυναν τον υδροφόρο ορίζοντα, αυτό δεν γυρνάει πίσω. Δεν αποτιμάται εις χρήμα αυτό. Δεν αποτιμάται εις χρήμα η επιβάρυνση στην υγεία ή οι θάνατοι που πιθανόν προέρχονται και δεν μπορεί να αποδειχθεί αν προέρχονται από αυτό ή από κάτι άλλο. Δεν αποτιμούνται αυτά τα πράγματα εις χρήμα. Άρα, αυτή καθ' αυτή η σύλληψη ότι πληρώνω για την περιβαλλοντική ζημιά είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ένα σοβαρό θέμα. Επίσης, οι εξαιρέσεις που τοποθετούνται είναι επίσης πολύ προβληματικές γιατί αφαιρούν τη χρήση. Δηλαδή, μία εταιρεία, και αυτό συνέβη με την ΕΑΒ, μία εταιρεία η οποία, ακραίο παράδειγμα, δεν ισχύει για την Ελλάδα, αλλά ισχύει για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μία εταιρεία η οποία απεμπλουτίζει ουράνιο για την πολεμική βιομηχανία και συλληφθεί να ρυπαίνει, θα πληρώσει. Αυτοί που θα πάρουν τη βόμβα και θα την πετάξουν και δεν θα πληρώσουν κάτι. Ενώ περιβαλλοντικά. Αυτοί δηλαδή που έχουν αφήσει ακόμη οικολογικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη Γιουγκοσλαβία, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν πληρώνουν κάτι, δεν ευθύνονται για τίποτα. Έτσι. Επίσης, είναι σημαντικό ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά που θα έπρεπε να υπάρχει από την νομοθεσία στους εργαζόμενους στις εταιρείες οι οποίες είναι ύποπτες ή συλλαμβάνονται να έχουν περιβαλλοντική επιβάρυνση. Θεωρητικά, ακόμη και οι Ευρωπαίοι παραδέχονται ότι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα έκθεσης σε κινδύνους, κυρίως ό,τι αφορά την υγεία τους, και αυτό δεν καλύπτεται νομικά. Σε δεύτερο τώρα επίπεδο, αυτή η νομοθεσία μπορεί να τη δει κανείς ως, από οικονομική άποψη, ως ένα άνοιγμα στην ασφαλιστική αγορά, η οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να βρει ένα καινούργιο πεδίο να λειτουργήσει. Μπορεί να το δει ως έναν μηχανισμό από τον οποίο μεταφέρονται χρήματα από το δημόσιο, από την κεντρική κυβέρνηση, όπως λένε οι Ευρωπαίοι, προς τους ιδιώτες. Αυτή είναι οι επιχορηγήσεις ή οι υποχρεωτικές εντός εισαγωγικών πληρωμές που γίνονται από το δημόσιο για την αποκατάσταση των βλαβών και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, στην ουσία, και ανεξάρτητα από το πώς εφαρμόζεται στην Ελλάδα, έχουμε μία νομοθεσία η οποία είναι προβληματική. Γιατί είναι προβληματική? Γιατί είναι προβληματική η έννοια πάνω στην οποία χτίζεται, η έννοια της περιβαλλοντικής ευθύνης. Γιατί αυτή η έννοια είναι προβληματική? Γιατί βλέπει το περιβάλλον ως ένα πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας στο οποίο οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Δεν βλέπει το περιβάλλον ως έναν τρόπο, ως ένα κόσμο μέσα στον οποίο οι άνθρωποι ζουν, παράγουν, εργάζονται, ονειρεύονται, ξεκουράζονται. Το βλέπει μόνο από την σκοπιά της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι ο πυρήνας για τον οποίο τέτοιου είδους νομοθεσίες αναγκαστικά αποτυγχάνουν. Και ανεξάρτητα από το πόσο πιστά, σωστά ή τυπικά εφαρμόζονται. Άρα, ο μόνος μηχανισμός που βλέπω εγώ για να μπορέσει αυτό το πράγμα να ανατραπεί είναι να ανατραπεί η αντίληψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το περιβάλλον. Και η αντίληψη αυτή για να ανατραπεί θα πρέπει μοιραία και παράλληλα να ανατραπεί ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η κοινωνία και ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η κατανομή του πλούτου. Με δύο λόγια λοιπόν, αντικειμενικά και ανεξάρτητα από την προσωπική άποψη του καθενός μας, ο μοναδικός μηχανισμός για να καταφέρουμε να δούμε το περιβάλλον ως ένα μέρος μέσα στο οποίο εντασσόμαστε και μέσα στο οποίο οι σχέσεις του εργαζόμενου ανθρώπου με αυτό είναι σχέσεις σεβασμού και ισοτιμίας,
είναι η ανατροπή των υφιστάμενων παραγωγικών σχέσεων και άρα η ανατροπή του μηχανισμού με τον οποίο δομείται σήμερα η κοινωνία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.